Σημαντική εξέλιξη για τις Μπελερά πληροφορούμαστε από έγκυρη πηγή. Θα αναφερθούμε συνοπτικά. Σύμφωνα με πληροφορίες λοιπόν, βρίσκονται σήμερα στην Αθήνα εκπρόσωποι της DGA, της Γενικής Διεύθυνσης Εξοπλισμών της Γαλλίας, οι οποίοι θα έχουν επαφές με τη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων και εκπροσώπους εταιριών της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, οι οποίες επιθυμούν να συμμετέχουν στην κατασκευή των πανίσχυρων ψηφιακών φρεγατών Μπελαρά, FDI-HN, του ελληνικού πολεμικού ναυτικού. 3+1 είναι η συμφωνία Ελλάδος-Γαλλίας για τις πανίσχυρες φρεγάτες, οι οποίες ως γνωστόν φέρουν όπλα μακρού πλήγματος, όπως η Αστέρ 30 αντιαεροπορική με βεληνικές άνω των 130 χιλιόμετρων και η Εξοσέτ ναυτικής και επάκτειας παράκτειας κρούσης με βεληνικές 180 χιλιόμετρων, ραντάρ Sea Fire που έχει βεληνικές 500 χιλιόμετρα και άλλα. 3 από αυτές αρκούν για να ελέγχουν Αιγαίο, Κύπρο, Ανατολική, Μεσόγειο. Οι επαφές λοιπόν θα πραγματοποιηθούν σήμερα ανάμεσα στη Γενική Διεύθυνση Εξοπλισμών της Γαλλίας και τη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων της Ελλάδος. Έχει όλες τις σημαντικές πληροφορίες η έγκυρη πηγή, το On Alert, από το οποίο μάθαμε την είδηση. Θα συζητηθούν πολλά και σημαντικά, τόσο για τα κελιά και τις δυνατότητές τους για εκτόξευση πυράβλων μεγάλου βεληνικούς. Πολύ σημαντικό, μας ενδιαφέρει φυσικά αυτό, όπλα όπως η Αστέρ 30 που προανέφερα, η Εξοσέτ νέας γενιάς με βεληνικές 180 χιλιόμετρων και άλλα όπως η Μίκα NG αυξημένου βεληνικούς Μίκα νέας γενιάς και άλλα όπλα. Πολύ σημαντικό, θα αναφερθούμε εκτενέστερα και στη βραδινή ζωντανή μετάδοση του καναλιού.